τεχνολογία για πρώτη φορά στην ώρα της φυσικής. Ο καθηγητής μας δεν μας είχε πει ακόμη πως θα έπρεπε να ασχοληθούμε και να ερευνήσουμε ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει καν στο πρόγραμμα σπουδών μας. Καταλάβαμε αμέσως πως δεν αφορά μόνο τη φυσική, αλλά αρκετές δυτικές επιστήμες. Βιολογία, χημεία, περιβαλλοντικές επιστήμες, μηχανική, πληροφορική. Καταλάβαμε επίσης ότι πρόκειται για ένα δύσκολο θέμα, αλλά πολύ σημαντικό. Θα πούμε αρκετά πράγματα στην τάξη, αλλά θα πρέπει να εργαστείτε σε ομάδες και να ερευνήσετε μόνοι σας το ζήτημα της νανοτεχνολογίας. Να λειτουργήσετε ως δημοσιογράφοι. Θα σας δοθεί εκπαιδευτικό υλικό, βίντεο, σύνδεσμοι, αλλά το κυριότερο είναι να απαντήσετε στο εξής δύσκολο ερώτημα. Τι είδους νανοτεχνολογία θέλετε? Η εργασία είχε ξεκινήσει. Ήταν μία πρόκληση. Και το θέμα και ο τρόπος που θα έπρεπε να εργαστούμε. Η επόμενη ημέρα μας βρήκε στη βιβλιοθήκη και στο εργαστήριο να εργαζόμαστε πάνω στο project που μας είχε ανατεθεί. Σε σχολικά βιβλία των θετικών επιστημών έχουμε συνηθίσει να ξεκινάμε σχεδόν κάθε κεφάλαιο με έναν ορισμό. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Για να απαντήσουμε τι είδους νανοτεχνολογία θέλουμε, πρέπει πρώτα να ξέρουμε τι είναι η νανοτεχνολογία. Νανοτεχνολογία είναι η μελέτη και η χρήση εφαρμογών εξαιρετικά μικρών διαστάσεων. Η κλίμακα στην οποία εργάζεται ένας νανοεπιστήμονας είναι η λεγόμενη νανοκλίμακα, δηλαδή η κλίμακα διαστάσεων από 1 μέχρι 100 νανόμετρα. Για να καταλάβουμε πόσο μικροσκοπικό είναι το νανόμετρο, φανταστείτε ότι έχουμε τα εκατοστά, τα χιλιοστά, μετά τα μικρόμετρα και μετά τα νανόμετρα. Φανταστείτε δηλαδή ότι σε ένα εκατοστό χωράνε 10 εκατομμύρια νανόμετρα. Ένα πολύ γνώριμο παράδειγμα που αποτελεί αποτέλεσμα χρήση της νανοτεχνολογίας είναι η κατασκευή των επεξεργαστών ενός υπολογιστή. Μέσα σε ένα κουτάκι, θα λέγαμε, περίπου 5x5 εκατοστά, τοποθετούνται εκατομμύρια τρανζίστορς που συνδέονται και επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτή η τοποθέτηση και η μεταξύ τους διασύνδεση γίνεται με χρήση νανοτεχνολογίας. Πρόκειται δηλαδή για μια πολύ εξελιγμένη τεχνολογία που μπορεί να έχει φοβερή ακρίβεια και να ενεργεί σε τρομερά μικρά αντικείμενα. Σε αυτές τις διαστάσεις, ασυνήθιστα φυσικά, χημικά και βιολογικά φαινόμενα αναδύονται. Διαβάζοντας και ψάχνοντας τις εφαρμογές της νανοτεχνολογίας, κάποιος θα βρει πολλά. Υποσχέσεις πως η θεραπεία του καρκίνου θα γίνει πραγματικότητα. Εφαρμογές για τον αποτελεσματικό καθαρισμό πετρελαιοκυλίδων. Τρομερά εξελιγμένες δυνατότητες στους υπολογιστές. Βελτίωση στις εκπομπές ρήπων από τα αυτοκίνητα. Αντιδιαβρωτικές και υδροφοβικές βαφές πλοίων, αεροπλάνων, κτηρίων και άλλων. Εφή ενδύματα που μετρούν τους ψυχμούς και την αναπνοή, εύκαμπτες και λεπτές οθόνες, καινοτόμα φάρμακα και έξυπνους τρόπους χορήγησής τους, υπεραισθητήρες. Η GlunaTech είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της νανοτεχνολογίας από το 2009. Έχει καταστεί πρωτοπόρο στον τομέα της επιστήμης πυγμένων υλικών και σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών. Οι επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη με στόχο νέα τεχνολογικά επιτεύγματα και καινοτόμες λύσεις στην τεχνολογία την έχουν αναδείξει τα δύο τελευταία χρόνια σε ηγέτη στο χώρο της ψηλής τεχνολογίας στην Ευρώπη. Φέτος, η εταιρεία βρέθηκε για δεύτερη φορά στον τελικό του παγκόσμιου διαγωνισμού CleanTech Open Global Ideas, παρουσιάζοντας το προϊόν NC52, το οποίο αποτελείται σύγχρονη πρόταση για την αντιμετώπιση των πετρελαιοκυλίδων και μια αξιόπιστη λύση για την προστασία και τη διάσωση του θαλασσίου οικοσυστήματος του πλανήτη μας. Επισκεφτήκαμε τα γραφεία της GlunaTech και συγκεκριμένα το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης ώστε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Εργαλεία τα οποία βλέπουμε, δηλαδή δεν είναι μια λαβίδα, ένα κοπίδι, βασίζονται σε κάποιες χημικές διαδικασίες η παρασκευή των νανοσωματιδίων, που δεν είναι αυτό, δεν μπορώ να το πιάσω εγώ εκείνη τη στιγμή, γίνονται κάποιες χημικές λοιπόν αντιδράσεις
οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να φτάσουμε σε τόσο πολύ μικρή κλίμακα. Mm. Δεν γίνεται με κάποιο ανθρώπινο χέρι επί τόπου, είναι μια χημική διεργασία. Και με τη χημία μπορούμε να φτάσουμε σε μικρές διαστάσεις. Όλα είναι φυτά, η αλήθεια είναι. Θα μπορούσαν και για πολεμικούς σκοπούς να τα χρησιμοποιήσουν. Αυτά φυσικά το κάνουν και χωρίς νανοσωλήνες. Απλώς θέλω να πω ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακριβώς για ένα τέτοιο σκοπό που ήδη το χρησιμοποιούν. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κακόβουλα. Και υπάρχουν και πολλά άρθρα που αργότερα, όταν γίνετε φοιτητές, θα είναι πιο εύκολο να τα διαβάσετε στην αγγλική γλώσσα σε λίγα χρόνια. Και θα έχει υπάρξει ακόμα περισσότερα αποτελέσματα ερευνητικά. Αλλά γενικώς είναι πολύ δραστηριοποιείται η κοινότητα, ας πούμε, η ιατρική, το βιολό, η φαρμακευτική σε αυτό το χώρο, στη χρήση ανατεχνολογίας και καταπολέμηση ασθενειών. Όταν σταματήσει η οικονομική κρίση, δεν θα έχει κάποια είδους ανάπτυξη. Οπότε, όπως ακριβώς προείπατε και εσείς, είναι μια επένδυση. Υπάρχουν τόσα παιδιά τα οποία βιώνουν από σχολές επιστημονικές, είναι φυσική, είναι μηχανική, είναι χημική. Αυτά τα παιδιά, άμα σταματήσει η έρευνα, θα πάνε όλα αυτά χαμένα. Αλλά σκεφτείτε το και έτσι, γιατί η έρευνα θέλει για να αποδώσει κάποιος ένα χρονικό διάστημα, δεν θα τους δούμε αύριο μεθαύριο. Οπότε όταν τελειώσει η κρίση, θα πρέπει να έχει προπάρξει έρευνα. Η ανατεχνολογία φαίνεται να είναι ένα εργαλείο, μάλλον ένα κλειδί που ανοίγει έναν καινούργιο κόσμο για τον άνθρωπο. Κάτω από κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κακόβουλο όπλο. Μπορούμε να φανταστούμε τη χρήση της στην πολεμική βιομηχανία, στην υποκλοπή στοιχείων, στην καταπάτηση της ιδιωτικότητας. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Θέλω από την ανατεχνολογία αρκετά δυνατούς υπολογιστές για να λύνουν δύσκολα προβλήματα. Θέλω να βοηθήσει την ιατρική. Θέλω την ανατεχνολογία να μην χρησιμοποιηθεί στα όπλα. Να βοηθήσει την ιατρική. Να υπηρετεί τον άνθρωπο. Να σου πω καλύτερα τι δεν θέλω. Δεν θέλω να χρησιμοποιείται κακόβουλα.